Στις ομιλίες τους, ο γυναικολόγος Κώστας Κοτρώνης και ο διευθυντής της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Ξάνθης, Δημήτρης Αδαμίδης, τόνισαν ότι είναι πολύ σημαντικό οι μητέρες να θυλάζουν τα παιδιά τους, τόσο για τις ίδιες τις μητέρες, μιας και προστατεύει σε σημαντικό βαθμό από τον καρκίνο του μαστού, από την οστεοπόρωση και μακροπρόθεσμα βοηθά στην απώλεια του σωματικού βάρους, όσο και για τα παιδιά θα τα βοηθήσει αρκετά στην σωστή ανάπτυξή τους. Ήταν μια ημερίδα όπου αναφέρθηκαν τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού, εξηγήθηκαν οι λόγοι γιατί οι μητέρες πρέπει να θυλάζουν τα παιδιά, πόσο καιρό πρέπει να τα θυλάζουν, ποια ωφέλη έχουν τα παιδιά και ποια οι μητέρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο για τα παιδιά όσο και για τις ίδιες τις μητέρες, που είναι ίσως κάτι που το αγνοούν. Οι περισσότερες νομίζουν ότι είναι καλό μόνο για τα παιδιά, αλλά έχουν και οι ίδιες πολλαπλά ωφέλη για την υγεία τους. Προστατεύει ακόμα και από τον καρκίνο του μαστού σε σημαντικό βαθμό, από τον καρκίνο των οθικών, από την οστεοπόρωση μακροπρόθεσμα. Βοηθάει στην απώλεια του σωματικού βάρους, το επιπλέον που παίρνει κάποια γυναίκα στην εγκυμοσύνη, περιορίζει την απώλεια αίματος μετά τον τοκετό. Και συγχρόνως είναι βολικό και οικονομικό. Οπότε η εκδήλωση έρχεται να καλύψει το σκέλος της άγνοιας, είναι της αδιαφορίας. Ελπίζουμε, βελτιώνοντας την άγνοια, να πολεμήσουμε και την αδιαφορία. Και είναι και θέμα συμφέροντος. Ο συμφέροντος εννοώ τις εταιρείες παρασκευής υποκαταστάτων μητρικού γάλακτος που έχουν τεράστια ωφέλη.